στην Αγγλία μετά. Σηκώθηκα μόνο του και έφυγα στην Αγγλία. Και μετά γνώρισα και τη γυναίκα μου. Βέβαια. Και παντρευτήκαμε. Κρυφά δεν το ξέρανε οι γονείς μου, ο αδερφός μου δεν το ξέρε. Γιατί? Γιατί είχα αυτό το κόμπλεξ, να το πω. Να μην μάθουν οι γονείς μου ότι έκανα κάτι εξέπειγα από το. Από τη στράτα που μου στρώσαν. Σας προορίζαν για άλλη γυναίκα δηλαδή γονείς σας? Όχι καλέ, αλλά έλεγαν πάντοτε παπούτσια από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο. Τέτοια είχαμε τότε. Λοιπόν, εγώ πήρα τη δανεικιά. ναι, αλλά με αυτήν μείνατε 55 χρόνια κύριε Κώστα μου. Θεός. Α, θα είχα χωρίσει πολλές φορές αν έπαιρνα Κύπρια, συγγνώμη που το λέω. Γιατί? Γιατί, κοίταξε, άμα είσαι, δηλαδή τώρα το λέω αυτό, ίσως και η πρώτη φορά, άρχισα να σκέφτομαι και όσο και αν φάνει τρελό αυτό, ότι δεν είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτό είναι δεδομένο. Είστε πού το ξέρεις εσύ? Φαίνεται ξεκάθαρα κύριε Κώστα, σας ξέρουμε πια. Λοιπόν, δηλαδή, γι' αυτό είπα τη λέξη αυτόφωτος. Αυτό που θα μου κάτσει, αυτό θα κάνω. Δηλαδή δεν θα πάω να έρθω να σου πω, σε παρακαλώ με βοηθάς να μιλάς για μένα. Ποτέ. Δηλαδή, πες το παφίτικο, πες το μανιάτικο, ό,τι κάνω θα... Και επειδή όμως είμαι και πολύ περήφανος, δεν ζητώ από κανέναν τίποτα και πολλές φορές δεν μου βγαίνει κάτι, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τη μέθοδο και την τακτική, μίλα με τον τάδε για να σε κανονίσει, μίλα με τον τάδε. Που συμβαίνει στην Κύπρο πολύ. Αν έρθει ένας ή ας πάρει τηλέφωνο τώρα, πει, εγώ σε βοήθησα διότι μου είπε ο τάδε να σε βοηθήσω. Ποτέ. Λοιπόν, ερχόμενος πίσω στην ερώτησή σου, λοιπόν, γιατί τα έκανα αυτά? Διότι έτσι μου κέρδισαν το, αγόρασαν το ρολόι μου, αγόρασαν το ποδήλατο μου, μετά πήγα και σπούδασα μόνος μου. Παντρευτήκατε? Παντρεύτηκα μόνος μου. Και όταν φέρατε την ύφη, τι είπανε? Μα καλά, δεν είναι, τα ξέρεις αυτά, τα έχω πει τόσες φορές. Όταν φέρατε την ύφη. Μετά από ένα χρόνο που με έψαχνα στις πρεσβείες, δεν έγραφα. Δεν γράφατε? Όχι, τίποτα. Σταμάτησα να γράφω και ο Καβέρος ο πατέρας μου με έψαχνε στις πρεσβείες αν έπαθα τίποτα κλπ. Λοιπόν. Μα είχατε να μιλήσετε με τους γονείς σας ένα μήνα? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο, συγγνώμη. Ναι, έλεος κύριε Κώστα, γιατί. Έτσι, δεν ένιωθα καλά. Και αυτόν το ξανάπατε? Οι τύψεις. Το ξανάπανε. Εγώ το ξέρα, ναι. Το ξαναπάνε. Είσαι κάπου αλλού πριν τρία χρόνια. Ναι, καλά, μας νοιάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων και κάποια στιγμή του, όταν γεννήθηκε ο Νικόλας εκεί στο Λονδίνο. Α, φέρατε και μωρό μαζί σας. Ναι, περίμενε. Έγκλημα μεγάλο. Ναι. Του έστειλα μία τετρασέλιδη επιστολή, σε οποία του έλεγα όλα αυτά, με τα συγγνώμη μου, με τα αυτά μου κλπ. Και ελπίζω να με καταλάβεις, έκανα αυτό που πίστευα, αυτό για μένα είναι καλό και τέτοια. Και ευτυχώς βοήθησε η πνευματικότητα και η εξυπνάδα και η μόρφωση του δασκάλου και κατάλαβε την επιστολή. Δεν ήταν από εκείνους τους τσέλιγγες, τους παφίτες, όχι κάποιες έτσι πράγμα και να σε αποκλειώνα. Δεν είναι λίγο πράγμα που κάνατε όμως. Και επίσης του στείλα και ένα εισιτήριο. Α. Να έρθει να γνωρίσει την ύφη του. Το χρυσό σα το χάπι. Και το εγγόνι. Ναι, το χρυσό σα το χάπι, ναι. Πολύ πεζάτο το πω. Το παζέρε πάντων. Ναι, είναι αυτό σα φταίει. Ναι. Εδώ κάνατε τα χίλια μύρια εκεί στο Λονδίνο. Είδε το, ναι. Ορυχώς.